Γεια χαρά σε όλους, είμαι ο Θοδωρής Ζήρας και τα μαθήματα και θάλασσα.gr. Και άλλο ένα δωρεάν μάθημα μόνο για εσάς. Συνεχίζουμε σήμερα να μιλάμε για Aeolian, φυσική μινόρε, και θα σας δείξω ένα leak στο στυλ των αγαπημένων μας, μου και εσάς, Iron Maiden. Οπότε, πάμε απευθείας στο leak, θα το παίξω πρώτα σε γρήγορη ταχύτητα και μετά θα κάνω μια ανάλυση θεωρητική και πρακτική. Πάμε λοιπόν στο leak, Aeolian, φυσική μινόρε, στο στυλ των Iron Maiden. Λοιπόν, ήταν το leak στο στυλ των Iron Maiden. Καταρχάς, η κλίμακα που χρησιμοποίησαν είναι η Sol Aeolian. Οπότε το νική μου είναι Sol. Παίζω μια φορά το κουτί το οποίο χρησιμοποίησα. Είναι το τέταρτο κουτί της Aeolian. Και το ακόρντο που παίζει από πίσω στο background είναι ένα στατικό Sol minore. Πάμε τώρα απευθείας στο leak. Χρησιμοποίησα λοιπόν την τονική από την οποία ξεκίνησα, είναι με το τρίτο δάχτυλο στο 12 τάστο της Sol χορδής και το lick αρχικά πάει ως εξής. Το πρώτο μέρος, άλλη μια φορά. Μετά κάνω ακριβώς το ίδιο πράγμα, απλά αλλάζω την top note, αντί για το παίζω ρε. Και μετά τρίτο, αντί για ρε μη ύφεση. Άλλη μια φορά λοιπόν και τα τρία parts. Και τελευταίο μέρος, το οποίο είναι ανεξάρτητο. Και δεν βράζω στο τέλος. Άλλη μια φορά το τελευταίο μέρος. Παίζω μια φορά λοιπόν όλο το lick. Λοιπόν το lick, πάμε μια φορά πάνω τη μουσική σε full speed και στο μισό tempo. Αυτό λοιπόν είναι το leak και 2-3 συμβουλές. Πρώτον, όσον αφορά τεχνική στην πένα, χρησιμοποιήστε αυστηρά alternate, δηλαδή κάτω-πάνω. Δεν είστε υποχρεωμένοι να το κάνετε αυτό. Προσωπικά για μένα είναι το πιο πρακτικό και το πιο ασφαλές ώστε να ακουστούν οι νότες fluent και σταθερές, γιατί μια και παίζω 10 τάκια όλη την ώρα. Δεύτερον, ένα μεγάλο λάθος που κάνουν περισσότεροι που προσπαθούν να μάθουν κιθάρα μέσω του YouTube. Ποιο είναι αυτό? Είναι ότι επειδή έχει συνηθίσει το μάτι τους και το μυαλό τους σε τέτοια leak, το βλέπουν και το θεωρούν εύκολο. Γιατί έχουν συνηθίσει να βλέπουν και άλλα πιο δύσκολα πράγματα. Το ότι σας φαίνεται εύκολο δεν σημαίνει ότι είναι και εύκολο και ότι μπορείτε να το παίξετε με ευκολία. Οπότε, πιάστε το leak, μάθετε το απ' έξω και μετά μελετήστε πάνω από το μετρονόμο. Και καμιά φορά τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται. Μπορεί να είναι πιο εύκολα ή πιο δύσκολα. Το ίδιο ισχύει και σε αυτό το leak και στα περισσότερα πράγματα στη ζωή τελικά. Να το γενικεύσω λίγο. Οπότε, μάθετε το leak πρώτα απ' έξω. Με τους σωστούς δαχτυλισμούς όπως σας το έκανα και με την πένα κάτω πάνω και μετά εφαρμόστε το κάνοντας δικό σας το leak, βάζοντας το λεξιλόγιο σας και χρησιμοποιώντας το πάνω από οποιοδήποτε Aeolian backtrack εσείς θέλετε. Είναι μια ενδιαφέρουσα φράση, είτε παίζοντας 10 τάκτα είτε παίζοντας 8. Αυτό λοιπόν είναι το leak για τα μαθήματα κιθάρας.gr. Κάντε like στη σελίδα μου στο Facebook, το link βρίσκεται εδώ και από κάτω. Επίσης αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε το share στα social media σας. Ήταν ο Θοδωρής Ζήρας, μαθηματικαθάρας.gr. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα, ίδια ώρα. Μέχρι τότε να περνάτε καλά. Γεια σας.